Στην Ελλάδα έχουμε αναπτύξει μια πολύ περίεργη αντίληψη. Θεωρούμε πως οι Έλληνες έχουν σοβαρές γνώσεις πάνω σε θέματα ιατρικής και γι' αυτό τους δίνουμε την ευχέρεια να επιλέξουν το γιατρό των παιδιών τους. Κάθε μεταρρύθμιση στον χώρο της υγείας θεωρεί υποχρέωσή της να αρχίζει με διακηρύξεις υπέρ του επιλεγόμενου ελεύθερα οικογενειακού γιατρού. Από την άλλη μεριά, θεωρούμε πως οι Έλληνες είναι τελείως άσχετοι με τα εκπαιδευτικά θέματα και γι' αυτό τους απαγορεύουμε να διαλέξουν το σχολείο και τον δάσκαλο που θέλουν για τα παιδιά τους. Και για να είμαστε και ιδεολογικά καλυμμένοι, υποστηρίζουμε πως έτσι έχουμε ισότητα στην εκπαίδευση. Επομένως, στην ιατρική έχουμε και θέλουμε να έχουμε ανισότητα. Για την ακρίβεια, η αντίληψη που έχει επικρατήσει είναι ότι για θέματα εκπαιδευτικά τα παιδιά δεν ανήκουν στους γονείς τους, αλλά στο κράτος. Ένας γονιός, ας πούμε, δεν έχει το δικαίωμα να διδάξει στο παιδί του κάτι διαφορετικό από αυτό που του διδάσκει το σχολείο. Και αν τολμήσει να κάνει κάτι τέτοιο, πρέπει να πει στο παιδί του να το κρατήσει μυστικό από το σχολείο. Ας εξετάσουμε ένα παράδειγμα. Στην πρώτη και στη δεύτερη τάξη του δημοτικού, το παιδί μαθαίνει στα μαθηματικά την αντιμεταθετική ιδιότητα που ισχύει στην πρόσθεση και στον πολλαπλασιασμό. Ότι δηλαδή 5 συν 3 ίσον 3 συν 5 και 5 επί 3 ίσον 3 επί 5. Αλλά στην τρίτη και στην τέταρτη τάξη του δημοτικού, το σχολείο υποχρεώνει το παιδί να μάθει να αποστηθήσει τον πλήρη πίνακα του πολλαπλασιασμού. Δηλαδή να μην αποστηθήσει μόνο το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού 3 επί 5, αλλά και το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού 5 επί 3, σαν να ήταν μια διαφορετική πράξη. Προφανώς, ο λόγος για τους οποίους το σχολείο επιβάλλει αυτή την αποστήθηση πρέπει να είναι μάλλον ένας από τους ακόλουθους ή και άλλοι. Πρώτον, το σχολείο πρέπει να βρίσκει ευκαιρίες για να αποδεικνύει την εξουσία του πάνω στο παιδί. Και η εξουσία αποδεικνύεται μόνο όταν επιβάλλει παράλογες αποφάσεις. Διαφορετικά, αρκεί η λογική, η συζήτηση και η πειθό. Δεύτερο, το παιδί πρέπει να φοβηθεί τα μαθηματικά όσο είναι ακόμα μικρό, για να ξεμπερδέψουμε μαζί του μια ώρα αρχίτερα. Όπως είναι γνωστό, τα μαθηματικά είναι μόνο για λίγους, τους εκλεκτούς. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε στον καθένα να τα μάθει. Τρίτο, το παιδί πρέπει να πιστεί ότι τα μαθηματικά είναι ένα περίεργο παιχνίδι του μυαλού χωρίς λογική. Τις ιδιότητες δεν τις μαθαίνουμε για να τις χρησιμοποιούμε, αλλά για να έχουμε κάτι για αποστήθηση και για να γεμίζουμε τη διδακτέα ύλη. Τέταρτο, το παιδί πρέπει να συνηθίσει στην ιδέα ότι στο σχολείο δεν υπάρχει καμία συνέχεια και συνέπεια από τη μια τάξη στην άλλη. Γι' αυτό, όταν τελειώνει μια τάξη, μπορεί να καίει τα βιβλία της. Δεν θα του ξαναχρειαστούν. Αν στο σχολείο χρειαζόταν να μάθει το παιδί μόνο τον αναγκαίο πίνακα πολλαπλασιασμού, πώς θα του λέγαμε ότι η λέξη «εκπαιδεύω» προέρχεται από τη λέξη «παιδεύω» με την έννοια της ταλαιπωρίας? Ας πούμε τώρα ότι εγώ είμαι ένας γονιός που αγαπάω το παιδί μου. Ξέρω από στοιχειώδη μαθηματικά, θα ήθελα το παιδί μου να αναπτύξει τη λογική του σκέψη, να αποστηθίζει όσο γίνεται λιγότερα πράγματα, μόνο τα εντελώς απαραίτητα, να αγαπήσει τα μαθηματικά, κατανοώντας τις λογικομαθηματικές έννοιες και σχέσεις, και να μην ταλαιπωρείται, χάνοντας μάλιστα το χρόνο του που θα μπορούσε να τον αφιερώσει σε τόσα άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, φυσικά και στο παιχνίδι. Έχω το δικαίωμα να πω στο παιδί μου, για το οποίο πιστεύω ότι ενδιαφέρομαι περισσότερο από όσο ο οποιοσδήποτε κομματικός γραφειοκράτης του Υπουργείου Παιδείας, να μάθει μόνο τον αναγκαίο και όχι τον πλήρη πίνακα του πολλαπλασιασμού? Όχι στην Ελλάδα. Ευτυχώς, ακόμα δεν φτάσαμε στην εκμάθηση της συνέχειας του πίνακα πολλαπλασιασμού, δηλαδή και μετά το 100x100, όπως γίνεται στην εφιαλτική εποχή του Φαρενάιτ 451. Έχετε δει αυτή την ταινία του Φρανσουά Τριφό? Πώς μαθαίνει το παιδί? Πραγματικά, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα οι παιδαγωγοί δεν ένιωσαν την ανάγκη να στηριχθούν σε επιστημονικά δεδομένα για να θεμελιώσουν τις απόψεις τους. Αντίθετα από ό,τι συνέβη σε άλλους τομείς, όπως στη φυσική, στη χημεία κλπ., όπου το πείραμα είχε πρωταρχική θέση ήδη από τον 16ο αιώνα, σε όλο τον κόσμο η παιδαγωγική
εξακολουθούσε να βγάζει αφθάρεσκα συμπεράσματα στηριγμένα σε κάποια απροσδιόριστη ή μεταφυσική ανθρώπινη φύση. Η αυγή του 20ου αιώνα είδε τις πρώτες προσπάθειες για την επιστημονική θεμελίωση παιδαγωγικών μεθόδων. Και πράγμα πολύ χαρακτηριστικό, όλες σχεδόν οι προσπάθειες είχαν ως αντικείμενο ή αφετηρία τη μελέτη προβληματικών παιδιών. Η πρώτη όμως οργανωμένη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της παιδαγωγικής ως επιστήμης με καθορισμένα όρια και μεθόδους έγινε από τον Πιαζέ στα πλαίσια του Ινστιτούτου Ζαν-Ζακ Ρουσό που διεύθυνε ο ίδιος. Από την άποψη αυτή, σήμερα στην Ελλάδα βρισκόμαστε περίπου στον 19ο αιώνα. Η πειραματική παιδαγωγική που στηρίζεται σε μια σύγχρονη ψυχολογία της νόησης και στη μελέτη της διανοητικής ανάπτυξης του παιδιού είναι κάτι περίπου άγνωστο στη χώρα μας. Εξακολουθούμε να εκπονούμε προγράμματα, να καθορίζουμε διδακτέα ύλη, να γράφουμε σχολικά βιβλία, να μιλάμε για μεθόδους, χωρίς να έχουμε την παραμικρή ιδέα για το τι μπορεί να μάθει το παιδί, με ποιον τρόπο και σε ποια ηλικία. Και φυσικά, χωρίς να σκεφτόμαστε για ποιο λόγο θα πρέπει να τα μάθει όλα αυτά. Απ' την άλλη μεριά, ζητάμε αλλαγές στην εκπαίδευση χωρίς να υπάρξει προηγουμένως ούτε η παραμικρή έρευνα. Αλλά τι ακριβώς είναι η πειραματική παιδαγωγική? Δυστυχώς, η εντύπωση που έχουμε για την επιστήμη αυτή είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Σκεφτόμαστε κάποια έρευνα με τη χρήση ενός απλοϊκού ερωτηματολογίου σε κάποιο πειραματικό σχολείο. Αλήθεια, πώς οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους, χωρίς φυσικά να περάσει από το μυαλό μας η πιθανότητα κάποιας αμφισβήτησης των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών μας πλαισίων. Πλαισίων που έχουν καθοριστεί με τον πιο αυθαίρετο τρόπο. Και αυτό είναι όλο. Μέχρι που καταφέραμε έτσι να αποδείξουμε, κατά τον πρώην υπεύθυνο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη Διδασκαλία της Γλώσσας, πως η μέθοδος De Crolly για την πρώτη ανάγνωση είναι λιγότερο αποτελεσματική από την αναλυτικοσυνθετική, δηλαδή τον συλλαβισμό. Τα πειράματά μας, όσα και όπως τέλος πάντων γίνονται, έχουν μεγαλύτερη σχέση με τη μέθοδο του προκρούστη και το κρεβάτι του παρά με την πειραματική παιδαγωγική. Το χειρότερο είναι ότι ο λόγος για τον οποίο συμβαίνουν όλα αυτά δεν είναι μόνο η άγνοιά μας. Βέβαια, είναι αλήθεια πως για να γίνει σωστά ένα πείραμα και μάλιστα πάνω σε ανθρώπους απαιτούνται πολλές πληροφορίες πάνω σε πολλά και κυρίως πολύπλοκα ζητήματα σε ποικίλους τομείς της επιστημονικής γνώσης. Αλλά εκείνο που δυσκολεύει περισσότερο τα πράγματα είναι η ίδια η δική μας αρνητική στάση απέναντι σε κρίσιμα ερωτήματα, από το φόβο μήπως η απάντησή τους είναι πιθανό να αμφισβητήσει το σύνολο της δουλειάς του εκπαιδευτικού με τα παιδιά. Αυτό που κάνει όμως η πειραματική παιδαγωγική είναι ακριβώς η προσπάθεια με καθαρά επιστημονικό, δηλαδή πειραματικό τρόπο, επανατοποθέτηση ολόκληρου του προβλήματος της παιδείας, αφού πρώτα δοθεί μια σαφής απάντηση στο ερώτημα τι σημαίνει μάθηση και με ποιον τρόπο μαθαίνει το παιδί. Σύμφωνα με την παραδοσιακή στατική αντίληψη, από το ένα μέρος είναι ο κόσμος και από το άλλο το άτομο. Το άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο με τις αισθήσεις του. Ορισμένες φορές αναφέρεται και η ενόραση, αυτή η μεταφυσική έκτη αίσθηση. Κατόπιν με τη βοήθεια κάποιου μηχανισμού που βρίσκεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο και είναι δοσμένος μια για πάντα, συνδυάζει αυτά που ξέρει και βγάζει τα ανάλογα συμπεράσματα. Κάνει δηλαδή συλλογισμούς. Από το παιδί λείπουν μόνο οι γνώσεις, αντίγραφα ή αντανάκλαση της πραγματικότητας και η μέθοδος των συλλογισμών. Η παιδαγωγική που προκύπτει από μια τέτοια αντίληψη είναι φυσικά απλή. Θα δώσουμε στο παιδί τις γνώσεις που χρειάζεται για να μπορεί να κάνει συλλογισμούς και μετά θα το εξασκήσουμε σε αυτούς τους συλλογισμούς. Είναι η παιδαγωγική την οποία και σήμερα ακολουθεί, για την ακρίβεια υποτίθεται πως ακολουθεί, η ελληνική εκπαίδευση. Η αμφισβήτηση της παραπάνω αντίληψης για τη φύση της νόησης οδήγησε και στην ανατροπή της αντίστοιχης παιδαγωγικής. Όλο και περισσότερο αποδεικνύεται από τα πράγματα ότι οι γνώσεις προέρχονται από τη δράση, με την έννοια της αφομοίωσης του πραγματικού μέσα από συσχετισμούς της δράσης με το αντικείμενό της. Δηλαδή, γνωρίζω ένα αντικείμενο σημαίνει δρώ επάνω του και το μετασχηματίζω,
για να κατανοήσω τους μηχανισμούς αυτού του μετασχηματισμού σε σχέση με τις ίδιες τις μετασχηματίζουσες δράσεις. Έτσι, η νόηση είναι μια αναγωγή της πραγματικότητας σε δομές μετασχηματισμών και αυτές οι δομήσεις δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να οργανώνουν την πραγματικότητα σε έργο ή σε σκέψη και όχι απλώς να την καταγράφουν. Επομένως, η νόηση δεν είναι στατική, αλλά έχει καθαρά ενεργητικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι σχηματίζεται από την ίδια της τη δράση. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβουμε αυτό. Το μωρό παίρνει ένα παιχνίδι και το αφήνει να πέσει έξω από το πάρκο του ή το πετάει. Το παιχνίδι πέφτει στο πάτωμα κάνοντας θόρυβο. Κάθε παιχνίδι κάνει διαφορετικό θόρυβο ανάλογα με το υλικό από το οποίο έχει κατασκευαστεί. Κάποια παιχνίδια μάλιστα μπορεί και να σπάσουν. Αν όμως πρόκειται για μια μπάλα, αυτή θα αναπηδήσει. Το παιδί μαθαίνει τα αντικείμενα μέσα από τέτοιες διαδικασίες που μπορεί να τις επαναλάβει πολλές φορές. Δεν μαθαίνει μέσα από περιγραφές των αντικειμένων και ορισμούς. Οι συνέπειες της νέας αυτής αντίληψης για τη φύση της νόησης είναι τεράστιες για την παιδαγωγική. Και αυτό γιατί μπαίνουν σε τελείως άλλες βάσεις όλα τα προβλήματα, από το ρόλο του δάσκαλου ως τη διδακτέα ύλη και τις μεθόδους διδασκαλίας. Επίσης, ο ρόλος των κινήτρων αλλάζει εντελώς χαρακτήρα. Τα κίνητρα πάβουν να είναι εξωτερικά και ενσωματώνονται στη διαδικασία της μάθησης. Παραδοσιακά, η διαδικασία της μάθησης υποτίθεται ότι ήταν πολύ απλή. Από το ένα μέρος υπήρχε κάποιος που ήξερε, ο δάσκαλος, και από το άλλο μέρος υπήρχαν κάποιοι που δεν ήξεραν, οι μαθητές. Ο δάσκαλος έλεγε όσα ήξερε και έπρεπε και οι άλλοι να μάθουν στους μαθητές. Αν οι μαθητές τα επαναλάμβαναν σωστά, δηλαδή με τον τρόπο που τα άκουσαν ή τα διάβασαν στο σχολικό βιβλίο που ως ένα βαθμό υποκατέστησε τον δάσκαλο, προφορικά ή γραπτά, τότε τα είχαν μάθει. Στην περίπτωση που ένας μαθητής δεν μάθαινε, τότε αυτός ήταν τεμπέλης, αμελής, απρόσεκτος ή τέλος πάντων δεν έπαιρνε τα γράμματα και έμενε στην ίδια τάξη για να τα ξανακούσει. Έτσι κι αλλιώς πάντως, το παιδί όφιλε να αγαπήσει το σχολείο. Ήταν μέρος του ρόλου του ως μαθητή. Στην αρχή τα κίνητρα ήταν πολύ απλά. Ανταμοιβή, καλή βαθμή έπαινε κλπ. Και τιμωρία. Ξύλο, γραπτή τιμωρία, ίσως για να αγαπήσει το παιδί το γράψιμο. Κακή βαθμή κλπ. Αργότερα τα κίνητρα άρχισαν να γίνονται πιο πολιτισμένα. Προοπτική κοινωνικής αναγνώρισης, επαγγελματική αποκατάσταση, προωθημένα ψυχολογικά κίνητρα. Αν όμως η φύση της νόησης είναι ενεργητική, με τον τρόπο που αναφέρθηκε προηγουμένως, τότε και η μάθηση θα πρέπει να είναι ενεργητική. Το θα πρέπει με την έννοια ότι δεν μπορεί να υπάρξει αλλιώς. Δηλαδή, για να μάθω κάτι πρέπει να το ανακαλύψω. Για την ακρίβεια να το ανακαλύψω ξανά, μόνος μου. Οποιαδήποτε προσπάθεια, ακόμα και η πιο σύγχρονη, με υποπτικά μέσα, όργανα, διαδραστικούς πίνακες κλπ, αν έχει παθητικό χαρακτήρα, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Έτσι, ο ρόλος του δάσκαλου είναι πια διαφορετικός. Δεν κατέχει τη γνώση για να τη μεταδώσει στους μαθητές του, αλλά είναι ο δημιουργός των συνθήκων εκείνων που θα κινήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, πρώτα για την παρατήρηση, μετά για την έρευνα και τέλος για την ανακάλυψη. Και λέγοντας ενδιαφέρον, εννοούμε το πραγματικό, το αυθόρμητο ενδιαφέρον που προκαλείται από τη διάθεση του παιδιού να γνωρίσει τον εαυτό του και τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει, και οθείται σε αυτό από την ανάγκη να δημιουργήσει. Ας μην ξεχνάμε την παλιά κινέζικη παροιμία που λέει «Ακούω και ξεχνώ, βλέπω και θυμάμαι, κάνω και καταλαβαίνω». Η στιγμιαία κατανόηση. Αντίθετα από ό,τι συνήθως νομίζουμε, η γνώση δεν κατακτάται σιγά σιγά και σταδιακά. Φυσικά όταν μιλάμε για γνώση δεν εννοούμε την αποστήθηση, αλλά την κατανόηση. Η γνώση είναι κάτι που μοιάζει με ένα τσαφ μέσα στο μυαλό του παιδιού. Είναι μια στιγμιαία ανακάλυψη, όπως όταν ξαφνικά μας έρχεται μια ιδέα. Προϋποθέτει ένα συνήθως μεγάλο χρόνο επόασης και την κατάλληλη στιγμή. Ο Πιαζέ με τα πειράματά του απέδειξε ότι είναι αδύνατο να διδάξουμε κάποιες συγκεκριμένες έννοιες αν το παιδί δεν έχει φτάσει στην ανάλογη ηλικία, δηλαδή αν δεν έχουν οργανωθεί και βιολογικά οι αντίστοιχες δομές του εγκεφάλου του. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να διδάξουμε την έννοια των φυσικών αριθμών
προτού το παιδί γίνει τουλάχιστον 4-5 χρόνων. Και για κάθε παιδί αυτή η ηλικία διαφέρει, χωρίς αυτό να έχει σχέση με την ευφυΐα του. Όπως επίσης δεν μπορούμε να διδάξουμε αφηρημένες λογικο-μαθηματικές έννοιες και συλλογισμούς προτού το παιδί γίνει τουλάχιστον 12 χρόνων. Αυτή η στιγμιαία κατανόηση προϋποθέτει μια μεγάλη περίοδο επόασης. Έχουμε δηλαδή και στην κατάκτηση της γνώσης τη διαλεκτική εξέλιξη. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα γίνεται μια συσσόρευση πληροφοριών, ποσότητα, και κάποια στιγμή έχουμε την κατάκτηση της γνώσης, ποιότητα. Χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί αν θέλουμε να καταλάβουμε πότε ένα παιδί κατέκτησε πραγματικά κάποια έννοια και δεν επαναλαμβάνει απλώς αυτά που έχει ακούσει. Και εκείνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι αν έχει κατακτήσει έννοιες και όχι αν επαναλαμβάνει λόγια άλλων.